Να μου λέει η Ελενίτσα μου χρόνια πολλά. Τόσο γλυκά που μου το λέει κάθε χρόνο πώς μου την κοπανάει με τις κάνες. Ναι. Μα την κάνει με τις κάνες. Πού τον έχω, στην καρδιά μου τον έχω, αλλά πάντα σε απόσταση. Θοδωράκι μου, πήρα να μου ευχηθείς. Καλησπέρα. Πήρα να μου πεις χρόνια πολλά. Θοδωράκι μου. Να ζήσεις χρόνια πολλά. Ναι, αλλά δεν είσαι εδώ. Δεν πειράζει, είμαι εδώ με έναν άλλον τρόπο, λίγο κινηματογραφικότερο. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει και τη φαντασία σου ελεύθερη. Πόσο ελεύθερη! Οι αποστάσεις μας χωρίζουν, Θοδωρή μου. Αχ, βρε Θοδωρή μου. Και ξέρεις τώρα τι μου κάνουνε. Σου έχουν βρει μια πολύ ωραία φωτογραφία που έχεις ένα λαμπρό χαμόγελο. Και όσες μέρες σε βγάζουμε, βάζουν αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία. Και στεναχωριέμαι πιο πολύ. Εγώ του είπα να βάλουν μία από τις άσχημες μέρες, ξέρεις, από αυτές που τα μαλλιά φεύγουν, το πρόσωπο δεν τα καταφέρνει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να τη βρούνε, σωστά. Πολύ δύσκολο, σωστά, Θοδωράκι μου. Θοδωράκι μου, αγαπάς και φέτος? Σ' αγαπάω πιο πολύ φέτος. Μην με ρωτήσεις γιατί, δεν ξέρω, αλλά... Δεν μου λες κι άλλοι γιατί γελάνε. Είπατε κάτι πριν, αλλά δεν το τσάκωσα. Δεν ήμουν αντιγράφη. Όχι, βρε Θοδωρή. Σήμερα ούτε χίπης ούτε μαλλιάγκουρας, τίποτα. Τίποτα. Τα καλύτερα πάντα. Σήμερα. Μόνο τρεις πίνες κόψα μόνο. Σε όλους. Λοιπόν, Θοδωρή μου, τουλάχιστον μια και πήρες, πες μου δύο λόγια. Την ταινία την ελληνική εχθές που είχε προβολή, την είδες? Την είδα και άφησε και θετικές, καλές εντυπώσεις και σε ξένους συναδέλφους και σε Έλληνες.